Νέος ο Δημάρχης Κορινθίας στον τομέα πολιτισμού και παιδείας. Στη θέση του κυρίου Πισημίση τοποθετήθηκε ο Σταύρος Στέφας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω ότι στη συγκυρία που βρίσκουμε τώρα Δημάρχης, θα ήθελα να πω ότι οι προγενέστεροι έχουν κάνει ένα πολύ καλό έργο. Ήδη δηλαδή εγώ είμαι σε μια φάση τα οποία λίγο πολύ όλα έχουν τελεσφορήσει. Αυτό δείχνει ότι έχει δουλέψει η αντινομαρχία στον τομέα το δικό μου, ο προηγούμενος, ο κύριος Πισημίσης. Για μένα λοιπόν ο λόγος μου είναι λίγο πιο εύκολος. Το πρωτόγνωρο είναι ότι κλείνει ένα κύκλος της αυτοδιοικητικής ασκήσεως και εμείς που είμαστε οι τελευταίοι αντινομάρχες με τον Καποδίστρια, είναι για μας λίγο πρωτόγνωρο αυτό, που κλείνουμε ένα κύκλο πετυχισμένους θεσμούς στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πολλά έχουν δρομολογηθεί όσον αφορά τις εκδηλώσεις, τα προγράμματα, οι μαθητιάδες. Ένα ανοιχτό θέμα που υπάρχει και πιστεύω να το λύσουμε στη συνεργασία με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι το πρόβλημα με το κτίριο του ΕΠΑΡΚ που υπάρχει, ένα χρόνιο πρόβλημα. Εγώ τώρα το ενημερώθηκα, δεν το ήξερα. Και υπάρχει είμαστε μια διαδικασία που ψάχνουμε να βρούμε μια λύση για στέγαση του ΕΠΑΡΚ. Ελπίζω να βρούμε μια λύση και να είναι ένα στοίχημα, όπως το είπατε. Οι επαφές, από ό,τι ενημερώθηκα, γιατί έχω δύο μέρες μόνο που είμαι στο πόστο εδώ, είναι ότι έχουν βρει δύο κτίρια. Το ένα είναι στον Αγιώργη και ένα εδώ μες στην Κόρυφο. Είμαστε σε μια συνεργασία ήδη με τον κύριο Λουμάνη, γιατί όπως ξέρετε το πρώτο λόγο τον έχει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε συνεργασία με τον αντινομάρχη, τον κύριο Παπαθοφάνους, είμαστε μια διαδικασία να βρει μια λύση. Πιστεύω σύντομα. Όσον αφορά το Καποδίστρια, ο θεσμός που ξεκίνησε πριν 4 χρόνια, έχει φέρει κάποιες αντιδράσεις. Ήταν πρωτόγνωρο για την εποχή εκείνη. Στην παρούσα φάση, αν δείτε αυτό, αν κατάλαβα καλά, έτσι, ο Καλλικράτης σε συνέχεια του Καποδίστρια. Οπωσδήποτε ο Καλλικράτης θα το αποδεχτούν πολύ πιο εύκολα οι πολίτες. Γιατί ήδη υπάρχει ο Καποδίστριας, να φανταστείτε τα προβλήματα που υπήρχαν. Οπωσδήποτε όμως στην παρούσα φάση, εκεί που είναι οι ενστάσεις και ο κόσμος πολύ που ανησυχεί, είναι με την κρίση την οικονομική, αν θα μπορέσει να τα απεξέλθει ο θεσμός του Καλλικράτη στην παρούσα φάση. Είναι μια διοικητική μεταρρύθμιση. Πολύ συμφωνούμε ότι θα βελτιώσει τη διοίκηση και το κράτος γενικότερα, αλλά θα δούμε στην πορεία λόγω των συγκυριών κατά πόσο θα είναι εφικτή η διαδικασία αυτή.